να παρακολουθήσουμε όσα ετοίμασαν χθες η Ράδιο Αρβίλα. Και όσα υπόθηκαν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Τσίπρα Καμένου. Τα δηλαδή, ποίηματα εννοείς. Τα ποίηματα πραγματικά. Τα βέβαια. Πραγματικά λοιπόν τα είχαν ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του χθες, Ξενοφόντα. Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του αποκάλυψαν χθες το βράδυ τα πραγματικά ποίηματα που αντάλλαξε ο Πάνος Καμένος και ο Αλέξης Τσίπρας. Τα οποία είναι λίγο περίεργα, βέβαια. Είναι λίγο περίεργα. Έτσι. Θυμόμαστε όλοι τι είδαμε στον αέρα στην Ολομέλεια της Βουλής να ανταλλάσσουν την Παρασκευή. Ο Πάνος Καμένος και ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ράδιο Αρβίλα λοιπόν αποκάλυψαν αυτά τα περίεργα ποίηματα με περίεργους στίχους και μια πολύ ωραία στιχομηθεία έχουν φτιάξει. Λοιπόν. Μη φύγεις, περίμενε να το δούμε όλοι μαζί. Σαν φόραγα παραλλαγή και ζούκανα τρελίτσες, μου έστελνες με SMS. Καρδούλες και φλογίτσες. Βρέω Πάνος, τι τραβά, τη στολή του το χαβά. Η στολή μου φλόγες βγάζει, λες να είναι πετρογκάζι. Πανούλη, αν χρειάζεσαι πασά μου πυροσβέστη, έλα τσάκο τη μάνικα κι άμα διψάσεις πιέστη. Αλέξη, όταν το κόμμα σου ήταν για την ντομάτα, σου δώσα το αγκούρι μου και κάναμε σαλάτα. Φάτινα. Από το μαξί μου έρχομαι και στη Βουλή Κανέλα. Καμένε το παπάρι μας, το έκανε σαν πρέα. Έχουν πετύχει, έχουν πετύχει και την κίνηση. Και το στόμα. Και το στόμα και την κίνηση. Είναι πολύ πετυχημένο. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν. Σε λίγο έχεις